πώς βλέπουν, πώς είδαν εσάς, μία ξένη, όχι μόνο ξένη, μία γυναίκα που ανήκει σε μία άλλη φυλή. Mm. Το ότι πήγατε και θελήσατε να τις ακούσετε και να τις βοηθήσετε, τη στιγμή που στην ίδια τη δική της την κοινότητα είναι στιγματισμένη και μυαρή. Πώς εξέφρασαν την, είμαι σίγουρη ότι εξέφρασαν την εγγνωμοσύνη τους σε εσάς και τα συναισθήματά τους, γιατί είναι εκφραστικοί άνθρωποι οι Αφρικανοί, οπότε... Οι Κογκολέζοι είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και ζεστοί άνθρωποι και φυσικά είναι πάρα πολύ ευγνώμονες όταν κάποιοι από άλλες χώρες προσφέρουν χρόνο και ενέργεια στις δύσκολες συνθήκες εκεί για να τους βοηθήσουν. Και η ευγνωμοσύνη τους βγαίνει πολύ ανθρώπινα. Το να δουλέψει κανείς σε ανθρωπιστικές αποστολές είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Και είναι μια μεγάλη ικανοποίηση να δεχθεί κανείς αυτήν την ανθρώπινη ζεστασιά της ευγνωμοσύνης. Αλλά είναι και μεγάλος πόνος. Είναι μια σκληρή εμπειρία. Οι γυναίκες μιλάνε με μεγάλη δυσκολία για αυτά, γιατί είναι ενοχή, ντροπή, φόβος. Και εμείς προσπαθούμε να κατανικήσουμε το ζουζούνι της περιέργειας. Δεν είναι τόσο να ξεκοκαλύσουμε δημοσιογραφικά την ιστορία, ναι, του τι συνέβη και γιατί και πώς. Έτσι. Σημασία έχει αν μπορεί αυτή η γυναίκα να αντιμετωπιστεί αξιοπρεπώς ως ασθενής και να της παρέχουμε την ιατρική και ψυχοκοινωνική στήριξη που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη συνέπεια του βιασμού της. Οπότε προσπαθούμε να μην επεκτανόμαστε πάρα πολύ στα γεγονότα ζωής. Άλλες μιλάνε, άλλες δεν μιλάνε. Τις αφήνετε όσο θέλουν εκείνες, ναι, να μιλήσουν ουσιαστικά. Ναι. Έτσι. Ο βασικός στόχος είναι η απονεχοποίηση της γυναίκας. Γιατί η ενοχή είναι το πιο βαρύ κομμάτι. Και αν μπορούσαμε σιγά σιγά η κοινωνία να μπορέσει να την δεχτεί με έναν άλλον, με μια άλλη ματιά, γιατί εμείς πολιτισμικά δεν μπορούμε να επέμβουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Κάθε χώρα έχει τους κανόνες της, τα έθιμά της, την αντίληψή της για το κάθε γεγονός. Έχουν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι την πολιτισμική αντίληψη για τον βιασμό. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Για να δουλέψουμε σε μια χώρα πρέπει να σεβαστούμε τα ήθη και θυμά της. Οφείλουμε να είμαστε ουδέτεροι. Απλώς να αντιμετωπίσουμε το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κομμάτι. Αλλά αν μπορέσουμε ως διεθνής στήριξη σιγά σιγά να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η γυναίκα πιο υποστηρικτικά και λιγότερο εκδιοκτικά, αυτό νομίζω ανθρώπινα, ότι θα λέγαμε, πέρα από ήθη, έθιμα, θρησκείες, γιατί και υπάρχει πασπερμία θρησκειών επίσης.